θετικό πλούτο για να μπορέσουμε να αντλήσουμε θέματα. Βλέπουμε ότι ήδη οι πατέρες το έχουν κάνει αυτό, έχουν κάνει μια επιλογή θεμάτων για να τα βλέπουμε τουλάχιστον κάθε εβδομάδα, κάθε Κυριακή, με τις εορτές που έχουν παραστήσει. Και έχουμε βεβαίως γιορτάσει ήδη την Κυριακή της Ορθοδοξίας, την Κυριακή των Αγώνων του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμάικα της Ορθοδοξίας, που είναι συνέχεια της πρώτης Κυριακής. Έχουμε γιορτάσει την Κυριακή της Σταυροπροσκύνησης, δηλαδή της προσκύνησης του Τιμίου Σταυρού, όχι όμως ενός σταυρού όπως το φανταζόμαστε την Μεγάλη Πέμπτη, τη Μεγάλη Παρασκευή, δηλαδή ένα σταυρό πάθους, αλλά ένα σταυρό ο οποίος είναι τυλιγμένος με πολύτιμα πετράδια, λιθοστόλιστος λέγεται ο σταυρός, που βγάζουμε την ημέρα της σταυροπροσκύνησης. Γιατί είναι σταυρός ένδοξος, σταυρός ο οποίος αποδεικνύει ότι πετυχαίνουμε κάτι όταν αντέξουμε το πάθος και την ταλαιπωρία του Σταυρού. Γι' αυτό λοιπόν ο Σταυρός που προσκυνήσαμε την προηγούμενη Κυριακή ήταν Σταυρός δόξας και μας το προτείνει η Εκκλησία στη μέση ακριβώς της Σαραφωστής και λέει κουράζεστε τώρα βεβαίως με την νηστεία που κάνετε, με τον πνευματικό αγώνα που κάνετε, αλλά να ξέρετε ότι έχει συνέχεια, έπεται συνέχεια σε αυτό το πράγμα και η συνέχεια είναι η Ανάσταση και η τιμή και η δόξα. Η επόμενη Κυριακή αυτή που θα γιορτάσουμε, καθώς θα τελειώσει αυτή η εβδομάδα και θα ξεκινήσει η επόμενη, ξέρετε, Κυριακή είναι η πρώτη ημέρα της εβδομάδας. Γι' αυτό και τη δεύτερη ημέρα της εβδομάδας τη λέμε Δευτέρα. Η Δευτέρα ημέρα της εβδομάδας, η Κυριακή, η μέρα του Κυρίου, είναι η πρώτη ημέρα της εβδομάδας. Από εκεί ξεκινάμε την εβδομάδα. Την αφιέρωσαν οι Αγιότατοι Πατέρες σε έναν από τους μεγάλους Αγίους της Εκκλησίας, όχι τόσο γνωστός του πολύ κόσμου, αλλά τον προβάλλουν ιδιαιτέρως εξαιτίας ενός συγγράμματός του. Πρόκειται για τον Άγιο Ιωάννη, τον ηγούμενο της Μονής του Σινά, ο οποίος έζησε γύρω στο 600, έτσι χοντρικά να θυμόμαστε, και ήταν ένας άνθρωπος που είχε ιδιαίτερη καλλιέργεια και μόρφωση. Παρόλο που έγινε μικρός καλόγερος, επειδή ήταν από αριστοκρατική οικογένεια, κατόρθωσε μέχρι τα 16 του που πήγε στο μοναστήρι να έχει μία πολύ καλή και δυνατή μόρφωση. Και βέβαια αυτή η καλλιέργεια τον οδήγησε στο να αποφασίσει ότι δεν αξίζει τίποτα από αυτόν εδώ τον κόσμο. Αλλά στην πραγματικότητα θα πρέπει κανείς να τα αφιερώσει όλα στο Θεό και να ασχοληθεί μόνο με τον Θεό. Όταν πια αυτός ο Ιωάννης γέρασε και ζούσε σε ένα ερημητήριο της περιοχής του Σινά, τον καλέσαν στο μοναστήρι για να γίνει ηγούμενος. Πήγε όντως ο Άγιος, αλλά κάθισε μόνο 2 χρόνια σαν ηγούμενος. Και όταν διαπίστωσε ότι τα ηγουμενικά καθήκοντα του στερούσαν τη δυνατότητα να έχει συνεχή επαφή με τον Θεό, συνεχώς να προσεύχεται, συνεχώς να απολαμβάνει τις χάρες, να έχει γύρω του αγγέλους και αγίους, αποφάσισε να παραιτηθεί από την ηγουμενία και να επιστρέψει πίσω στο ασκητήριό του που πέρασε το υπόλοιπο διάστημα της ζωής του μέχρι τα 80 του χρόνια περίπου, οπότε και τον κάλεσε ο Θεός και έφυγε από αυτήν εδώ τη ζωή. Γιατί τον γιορτάζουμε τώρα ιδιαίτερα αυτόν τον Άγιο την τέταρτη Κυριακή της Τεσσαρακοστής? Κάποια στιγμή του ζήτησαν από ένα άλλο μοναστήρι έναν πρακτικό οδηγό. Είναι μια ερώτηση που κάνουμε και εμείς πολλές φορές. Λέμε εντάξει, να ευχαριστήσουμε τον Θεό, να κάνουμε αυτά που πρέπει για τον Θεό. Τι είναι αυτά που πρέπει να κάνουμε για τον Θεό? Και βεβαίως ο πολλής κόσμος νομίζει ότι να πηγαίνει την Κυριακή στην Εκκλησία, ναι, να εξομολογήσει τις αμαρτίες σου, να παίρνεις ευχή και να κοινωνάς, να κάνεις και έναν αγιασμό στο σπίτι σου, να δίνεις και
πραγματικά ένας πολύ καλός χριστιανός. Όμως αυτά τα τυπικά δεν είναι πάντα αυτά που μας οδηγούν στο να βγούμε στο παράδεισο. Πρέπει ένας άνθρωπος να τα κάνει έτσι όπως τα είπαμε, και να εκκλησιάζεται και να εξομολογείται και να κοινωνάει. Όμως δεν είναι αυτά καθ' αυτά που θα τον πάνε στον παράδεισο. Γιατί στον παράδεισο ένας άνθρωπος πρέπει να προετοιμαστεί για να μπει μέσα. Φανταστείτε έναν άνθρωπο ο οποίος, τι να πούμε, κουτσοβολεύει συνέχεια, μιλάει συνεχώς, κουτσοβολεύει. Μπορεί αυτός ο άνθρωπος να αντέξει μέσα στον παράδεισο? Η απάντηση είναι όχι. Γιατί αυτός ο άνθρωπος που κουτσοβολεύει συνέχεια, μέσα στον παράδεισο δεν θα έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Ναι, αλλά η συνείδησή του, το μυαλό του θα είναι εκεί. Γιατί έτσι έμαθε. Όταν πεθάνουμε, όταν περάσουμε στην άλλη πλευρά, δεν σημαίνει ότι ξαφνικά θα μας γυρίσουν ένα διακόπτη και θα γίνουμε καλοί άνθρωποι. Όχι. Θα πρέπει από αυτή τη ζωή ο άνθρωπος να έχει προετοιμαστεί και να αντέχει να είναι στον παράδεισο. Παράδειγμα, στον παράδεισο συνεχώς θα δοξολογούνται, θα δοξολογούν αυτοί που θα πάνε στον παράδεισο, οι Άγιοι μας, οι σεσωσμένοι άνθρωποι, θα δοξολογούν συνέχεια τον Θεό. Εάν εγώ δεν κατορθώσω να αντέχω μέσα στην Εκκλησία όπου δοξολογείται ο Θεός 5 λεπτά, τότε ο παράδεισος θα μου φαίνεται μία φρίκη. Ακόμα και ο Θεός να με τοποθετήσει με το έτσι θέλω στον παράδεισο, εγώ μέσα στον παράδεισο θα αισθάνομαι δυσφορία, δηλαδή θα είναι κόλαση για μένα. Επομένως, ένας άνθρωπος πρέπει να μάθει να προετοιμάζει τον εαυτό του για να αντέχει μέσα στην κατάσταση του παραδείσου. Και αυτό σημαίνει ότι πριν απ' όλα πρέπει να δουλέψει με τον εαυτό του. Πρέπει να δουλέψει με το μυαλό του, με τα στοιχεία του χαρακτήρα του, έτσι ώστε να γίνει άνθρωπος του παραδείσου. Ένας άνθρωπος που οργίζεται εύκολα, ένας άνθρωπος που δεν είναι πράος, δεν θα αντέχει μέσα στο παράδεισο. Ένας άνθρωπος που θα είναι φιλίδωνος και θα του αρέσει πολύ η σάρκα, δεν θα αντέχει μέσα στο παράδεισο. Και ούτε ως υπήν κάθε ένα από τα αμαρτήματά μας μας ακυρώνουν τη δυνατότητα να μπούμε στον παράδεισο. Μα τελικά ποιος θα μπει στον παράδεισο, μονάχα αυτοί οι Άγιοι? Θα μπουν όλοι όσοι ξεκίνησαν να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα πάθη τους. Ξέρετε, ο άνθρωπος και μετά το θάνατό του έχει δυνατότητα βελτίωσης. Δεν μπορεί να πάει προς τα πίσω, μπορεί όμως να βελτιωθεί. Αν ένας άνθρωπος ξεκινήσει να μετανοεί εδώ, δηλαδή να μετανιώνει γιατί αργολογεί, γιατί λέει πολλά λόγια. Αν ξεκινήσει εδώ και συναισθανθεί ότι είναι λάθος και προσπαθήσει να το κόψει, ακόμα και να πεθάνει, πριν προλάβει να διορθωθεί αυτό το πάθος, στην εξελικτική του πορεία μετά το θάνατό του, καθώς θα προχωράει προς τον Θεό και μετά την πάυση της βιολογικής του κατάστασης, της ζωής του, τότε αυτός ο άνθρωπος συνεχίζει να γίνεται καλύτερος, συνεχίζει να κόβει το πάθος. Είναι ένα σπουδαίο εγχείρημα του Θεού να συνεχίζει την πορεία των αρετών με τα θάνατα. Και αυτό είναι η μοναδική μας ελπίδα. Αλλιώς, γιατί να σωθεί ο ληστής? Τελευταίες ώρες μετανόησε. Μήπως απέδειξε ότι έκοψε τη ληστεία, πιθανόν τους φόνους και τις φορνίες που έκανε, τις κλοπές που έκανε? Δεν το απέδειξε ο ληστής. Το είπε, το αισθάνθηκε, το θέλησε, αλλά δεν μας το απέδειξε ότι το έκανε. Γιατί πέθανε. Του σπάσαν τα πόδια, λέει εκεί πέρα το Ευαγγέλιο, του σπάσαν τα γόνατα, το σώμα του κρέμασε, δεν είχε που να στηριχτεί, να πατήσει για να πάρει ανάσα. Και ο εσταυρωμένος, ο κάθε εσταυρωμένος, όταν έπεφτε μπροστά το σώμα του, κρεμούσε μπροστά το σώμα του, οι ομοπλάτες κλείναν τα πνευμόνια του και δεν μπορούσε να πάρει ανάσα. Οπότε πέθανε από ασφυξία. Όσο είχαν τα πόδια τους γερά, πατούσαν λιγάκι, παρόλο που
πολύ τα καρφιά στα πόδια, πατούσαν λιγάκι, στήριζαν τον κορμό τους, στεκόταν λίγο όρθιοι και παίρναν λίγο ανάσα. Ήταν πολύ φρικτός ο θάνατος του Σταυρού. Αλλά επειδή έπρεπε να πεθάνουν γρήγορα, γιατί την επόμενη μέρα ήταν γιορτή, ήταν το Σάββατο του Πάσχα, είπαν ότι πρέπει να τους σπάσουν τα γόνατα για να μην μπορούν να στηριχτούν πια και να πεθάνουν πιο γρήγορα, να έρθει η ασφυξία πιο γρήγορα να επιτευχθεί. Γι' αυτό σπάσαν τα σκέλη, λέει, στον εκδεξιών και εξαριστερών ληστών του Χριστού που στεκόταν δεξιά και αριστερά στους επόμενους τους διπλανούς σταυρούς. Όμως ο ληστής αφού πέθανε νωρίς, μετά από 2-3 ώρες, δεν μας το απέδειξε ότι τελικά μπορούσε να ζήσει μία υγεία ζωή. Ο Θεός όμως το δέχεται επειδή αποφάσισε αυτός ο άνθρωπος να ζήσει υγεία ζωή. Μόνο με την απόφασή του. Η πορεία για να το ολοκληρώσει συνεχίστηκε με τα θάνατα. Και μάλιστα πολύ γρήγορα, αφού είναι ο πρώτος που μπήκε πριν από την Παναγία μας μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών, μέσα στον Παράδεισο. Του το υποσχέθηκε ο Χριστός εκείνη την ημέρα που ήταν συσταυρωμένος. Τη μεγάλη τύχη, να το πούμε, δεν υπάρχει τύχη. Όλα είναι στη Θεία Πρόνοια και στη Θεία Οικονομία. Να βρεθεί αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος φαίνεται είχε καλή διάθεση, καλή προαίρεση, να βρεθεί συσταυρωμένος με τον Χριστό, και ενώ στην αρχή γόνγιζε και κορόιδευε και αυτός τον Χριστό, μετά όταν είδε τη μεγάλη του υπομονή του Χριστού και όταν άκουγε τα Θεία Λόγια που εκφράζονταν από το στόμα του Ιησού, μετάνιωσε και άρχισε να παρακαλάει, να επιβαρύνει τον Χριστό, να τον θυμηθεί και αυτόν όταν έρθει στη Βασιλεία. Και επειδή το ζήτησε από καρδίες, και μάλιστα σε εκείνη τη δύσκολη στιγμή, του είπε ο Χριστός, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο. Επομένως, εμείς τώρα που είμαστε απ' έξω, τι αγώνα έχουμε? Πρώτον, να καταλάβουμε τι πάθη έχουμε. Γιατί όλοι μας, και στην εξομολόγηση όταν πάμε, λέμε ότι δεν έχουμε πάθη. Ή κοιτάμε τα πολύ χοντρά. Δεν έκλεψα, δεν σκότωσα. Ναι, αλλά δεν είναι μονάχα αυτά λάθη μας. Υπάρχουν πάρα πολλά λάθη τα οποία μας απομακρύνουν από τον Θεό. Ένα απλό πράγμα να σας πω. Ο χρόνος που δαπανούμε στην τηλεόραση. Ω, πατέρα, θα μου πείτε, θα μας κόψει τώρα και την τηλεόραση? Όχι, δεν θέλω να σας κόψω την τηλεόραση. Αλλά ο χρόνος ο άχρηστος της ζωής μας, που δεν καταναλώνεται για τον Θεό, είναι χρόνος αργός, δηλαδή ανούσιος, άσκοπος χρόνος. Ναι, αλλά αυτή τη ζωή μας την έδωσε ο Θεός να την αξιοποιήσουμε και να την περάσουμε όλοι για τον Θεό. Να προετοιμαστούμε όλοι για τον Παράδεισο. Ναι, αλλά εγώ δεν αντέχω τόσες ώρες να προσεύχομαι, 24 ώρες να προσεύχομαι. Ωραία, το καταλαβαίνω, λέει ο Θεός, ότι είσαι πολύ αρχάριος, πολύ στο ξεκίνημα της πνευματικής σου ζωής. Επομένως δεν αντέχεις να το κάνεις αυτό το πράγμα. Σύμφωνα. Όμως πρέπει να συνειδητοποιήσεις ότι και αυτό που κάνεις δεν είναι τελείως σωστό. Γιατί αν καταλάβω ότι είμαι άρρωστος, θα ζητήσω και λίγο βοήθεια από τον γιατρό. Αν το μυαλό μου θεωρώ τον εαυτό μου καλά, δεν πρόκειται να ζητήσω βοήθεια από τον γιατρό. Επομένως, αν εγώ καταναλώνω τον χρόνο μου σε αργοσχολίες, αργολογίες, σε ανούσια πράγματα, θα πρέπει τουλάχιστον για να οδηγηθώ μια μέρα στη μετάνοια να ξέρω ότι αυτό είναι χάσιμο χρόνο, ότι σκοτώνω τη ζωή μου, σκοτώνω τον χρόνο μου και δεν τον αξιοποιώ πνευματικά. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος πρέπει σιγά σιγά να αρχίσει να αγωνίζεται και να περπατάει τον δρόμο τον πνευματικό, ζητώντας συγγνώμη για ό,τι δεν καταφέρει. Και έτσι ο Θεός, όταν θα έρθει η ώρα να μας πάρει, θα έχει το άλοθη να μας πει ότι ξέρεις, τουλάχιστον για αυτά ζήτησε συγγνώμη. Θα τον σπρώξουμε τώρα όπως το ληστεί και θα περάσει και αυτό στη Βασιλεία των Ουρανών και θα αποκτήσει την αρετή στη διάρκεια της μεταθανάτιας του ζωής.
αφού ξεκίνησε ο αγώνας, θα ολοκληρωθεί κάποια στιγμή στην άλλη ζωή. Έτσι λοιπόν, χρειάζεται και εμείς να ανεβούμε μία σκάλα, μία πνευματική σκάλα για να φτάσουμε και να προσεγγίσουμε τον Θεό. Θεωρούμε ότι ο Θεός είναι ψηλά, εμείς είμαστε χαμηλά και πρέπει να περπατήσουμε. Όταν λοιπόν πήγαν οι μοναχοί και ζήτησαν από τον Άγιο Ιωάννη, τον ηγούμενο του Σινά, τον Σιναήτη, έτσι τον λέμε, να τους βοηθήσει, του είπαν, πες μας κάτι πρακτικό. Άντε, εντάξει, να αγαπήσουμε τον Θεό και να θέλουμε τον Θεό και να κάνουμε για τον Θεό και να δείξουμε για τον Θεό. Πρακτικά, πώς θα τα καταφέρουμε αυτά τα πράγματα? Τι βήματα πρέπει να ακολουθήσουμε για να φτάσουμε στον Θεό και έτσι να κατορθώσουμε να τον αγαπήσουμε πραγματικά? Ο αγώνας μας, ο σκοπός μας, να μην πάει άδικα, να μην πάει άχαστος. Τότε ο Άγιος Ιωάννης ζήτησε τον απαραίτητο χρόνο, έκανε πολύ προσευχή και κάθισε και έγραψε. Και με το νου του σκέφτηκε και οραματίστηκε μία σκάλα η οποία θα οδηγεί τον άνθρωπο από τη γη στον ουρανό. Είχε στο μυαλό του ένα όραμα που είχε δει ο Πατριάρχης Ιακώβ. Ο Ιακώβ ήταν από τους πρώτους Πατριάρχες των Ισραηλιτών. Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, εγγονός του Αβραάμ λοιπόν. Ο Ιακώβ, ο οποίος είχε κάνει μία ατασταλία, να την πω, μία παρανομία. Πήγε και ξεγέλασε τον πατέρα του και πήρε την ευχή του πρωτότοκου. Ήθελε ο Θεός, αυτός ήταν δεύτερος γιος. Ήτανε δίδυμος μαζί με τον αδερφό του, τον Ισάφ, αλλά ο Ισάφ ήτανε αρενοπός, τριχωτός και φιλιμανής. Τον ενδιαφέρον πολύ Ισάφ, τον ενδιαφέρον πολύ. Ενώ ο Ιακώβ ήτανε λίγο πιο λεπτός στους τρόπους και πιο αγαπητός στη μαμά του. Οπότε, είχαν διαφορά τα δύο αδέρφια. Θυμάστε εκείνη την μεγάλη ιστορία, την φοβερή ιστορία, όπου ο Ισάφ γυρίζει από το κυνήγι κουρασμένος, άντρας βαρύς και λέει στον Ιακώβ που ασχολούνται και λίγο με την κουζίνα, συγγνώμη, βάλτε μου να φάω, βάλε μου να φάω. Και λέει ο Ιακώβ, τι θα μου δώσεις? Γιατί ό,τι θες θα σου δώσω. Θα μου δώσεις, λέει, τότε τα πρωτοτόκια. Βγήκαν, παρόλο που ήταν δίδυμοι, βγήκε πρώτος ο Ισάφ. Και μάλιστα ο Ιακώβ βγαίνοντας, λέει η γραφή, πτέρνησε, χτύπησε με την πτέρνα του τον Ισάφ. Τον κλώτσισε. Και γι' αυτό Ιακώβ ερμηνεύεται πτέρνιστής, αυτός που κλωτσάει με τη φτέρνα. Λοιπόν, ήταν προφητικά όλα αυτά βέβαια. Ο Ιακώβ ήταν πιο εγκρατής από τον Ισάφ. Γι' αυτό και ο Θεός, παρόλο που είχε υποσχεθεί στον Αβραάμ ότι από τη γενιά του, από τους πρωτότοπους θα έρθει και ο Μεσσίας, τώρα τον Ισάφ δεν τον ήθελε, γιατί ο Ισάφ ήταν πολύ υγιεινός άνθρωπος. Γι' αυτό μεθόδευσε ο Ιακώβ να πάρει τα πρωτοδόγια. Λέει ο Ισάφ μέσα στην κούρασή του, βάλε μου να φάω τώρα τι έχει φακές εκείνη την ημέρα, βάλε μου να φάω φακές και άσε πάρει τα πρωτοδόγια, πάρε ό,τι θέλεις εσύ. Και πούλησε τα πρωτοδόγια του, αντί πινακίου, αντί πιάτου δηλαδή, φακής. Το λέμε και μέχρι σήμερα. Και όταν αργότερα ο πατέρας τους θέλησε ο Ισάφ να δώσει ευλογία στον πρωτόκολλο, πήγε ο Ισάφ να κυνηγήσει, να φέρει, να μαγειρέψει, να πάρει την ευλογία του πατέρα του, η μάνα του Ιακώβ το άκουσε και έντυσε τον Ιακώβ με τα ρούχα του Ισάφ. Ο Ισάφ, ο πατέρας, είχαν κλείσει τα μάτια του από τα γεράματα, δεν έβλεπε καλά. Και πήγε και ξεγέλασε τον πατέρα του. Και ο πατέρας του έδωσε την ευλογία, τον σταύρωσε και του είπε, εσύ είσαι ο πρωτότοπος, θα έχεις τα πρωτοτόκια και από σένα θα γεννηθεί ο Μεσσίας. Αυτό ήταν το θέμα, δεν ήταν ποιος θα πάρει την περιουσία. Όταν γύρισε ο Ισάφ, ο Ιακώβ φοβήθηκε. Γιατί κατάλαβε ότι είχε γίνει η ατασταλία αυτή. Και τότε ο Ιακώβ έφυγε, τρέχοντας να πάει στους συγγενείς της μητέρας του. Στον δρόμο, αφού περπάτησε πολύ, κουράστηκε. Ξάπλωσε να κοιμηθεί. Έβαλε μία πέτρα προς κέφαλό του και εκεί, αφού έκανε την προσευχή του μέχρι να κοιμηθεί, του εμφανίστηκε ένα
και σε αυτή τη σκάλα ανεποκατέβαιναν άγγελοι. Και στην κορυφή της σκάλας είδε την Παναγία μας. Δεν είχε γεννηθεί ακόμη Παναγία. Αιώνες μετά θα γεννηθεί η Παναγία. Αλλά ήταν αυτή η Παναγία, ήταν η κλίμακα. Κλίμαξ στα αρχαία ελληνικά σημαίνει σκάλα. Κλίμακοστάσιο το λέμε και σήμερα. Το μέρος που είναι η σκάλα, δηλαδή κλίμακοστάσιο. Κλίμαξ λοιπόν λέγεται η σκάλα. Είδε μια τέτοια κλίμακα, κλίμαξ του Ιακώβου, τη λέμε. Πολλές φορές αγιογραφείτε στους νόμους, ίσως κάποτε την δείτε. Μια σκάλα στην οποία στη βάση της κοιμάται ο Ιακώβου και στην κορυφή στέκεται η Παναγία κρατώντας αγκαλιά του Χριστό. Αυτό το όραμα είχε στο μυαλό του Άγιος Ιωάννης. Και είπε πρέπει να κάνουμε μια τέτοια σκάλα, η οποία θα μας οδηγήσει από τη γη, βήμα-βήμα τι πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος για να μπει τελικά στον ουρανό, να κατορθώσει, να νικήσει όλα του τα πάθη και όλες του τις αδυναμίες. Και μέσα σε αυτές τις αδυναμίες και τα πάθη τα οποία κατέγραψε ο Άγιος, βρέθηκαν 30 σκαλοπάτια. Μας κατέγραψε δηλαδή ότι πρέπει να περάσουμε από 30 στάδια μέχρι να φτάσουμε στην τελειότητα, μέχρι να βγούμε άγιοι, να πούμε ότι μπορούμε να πούμε στον ουρανό και να είμαστε σίγουροι ότι θα πούμε στον παράδεισο. Επειδή ο Άγιος Ιωάννης έγραψε αυτό το βιβλίο και το ονόμασε σκάλα, στα αρχαία κλίμαξ, τον λέμε μέχρι σήμερα ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Αυτός δηλαδή που έγραψε τη σκάλα. Και το βιβλίο του κυκλοφορεί πάρα πολύ. Γράφει, δείχνει τον Άγιο Ιωάννη στη σπηλιά μέσα στο ερημητήριο να γράφει την κλίμακα και δίπλα έχει μία σκάλα, η οποία σκάλα δείχνει μοναχούς να ανέρχονται, να ανεβαίνουν τη σκάλα, αλλά και γύρω-γύρω δαίμονες οι οποίοι προσπαθούν να αρπάξουν τους μοναχούς και να τους ρίξουν. Και είναι αλήθεια ότι κάποιος ανεβαίνοντας τη σκάλα είναι δυνατόν από οποιοδήποτε σκαλοπάτι να πέσει κάτω και να χτυπήσει πνευματικά. Δηλαδή, κανείς δεν είναι σίγουρος περπατώντας αυτά τα σκαλοπάτια ότι «Α, τώρα εγώ είμαι στον 20ο βαθμό και είμαι σίγουρος ότι πατάω καλά». Όχι. Οποιαδήποτε στιγμή μπορεί ο διάβολος να οδηγήσει έναν άνθρωπο στην καταστροφή. Και μπορείτε να φανταστείτε ότι αν ένας άνθρωπος πέσει από το πρώτο σκαλοπάτι, χτυπάει λίγο. Αν πέσει από το 30ο σκαλοπάτι όμως, γίνεται λιόν, γίνεται κομμάτι. Η εμπειρία της Εκκλησίας μας έδειξε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν πέσει σε πάρα πολλά σφάλματα, ακόμα και αν ήταν πολύ πολύ ψηλά. Να σας θυμίσω μονάχα την περίπτωση του Μεγάλου Αντωνίου, ο οποίος λέγεται ότι όταν επρόκειτο να πεθάνει το αβασισμό ενδιαφέρον, όταν επρόκειτο να κοιμηθεί να πεθάνει, το εμφανίστηκαν οι δαίμονες και του είπαν «Αβά, γέροντα δηλαδή, μας νίκησες με τόσο αγώνα και τόση άσκηση που έκανες στη ζωή σου, μας νίκησες εσύ τώρα και έφτασες πολύ ψηλά». Και λέει ο Άγιος «Όχι, δεν σας νίκησα, ανέπνεα». Μόλις πέθανε και οδηγήθηκε η ψυχή του μέσα στον Άγιο Παράδεισο, τους Αγίους Αγγέλους, τότε ενώπιον των μαθητών που παρίστανε και μπορούσαν να δουν πνευματικά αυτά που γινόταν, γυρίζει από εκεί ψηλά από τον ουρανό και λέει στον διάβολο «Τώρα σε νίκησα, αφού μπήκα μέσα στον Παράδεισο, οπότε κανείς ποτέ δεν μπορεί να έχει εμπιστοσύνη». Παρομοιάστηκε ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, που έγραψε αυτό το βιβλίο, παρομοιάστηκε αυτός ο Άγιος με τον Μωυσή. Ο Μωυσής τι έκανε? Ήταν ο ηγέτης εκείνος που πήρε τους Ισραηλίτες μέσα από την Αίγυπτο, μέσα από τη σκλαβιά και τη δουλεία των Αιγυπτίων, όπου ήταν σαν σκλάβοι που ζούσαν οι συμπατριώτες του, και τους οδήγησε στη γη της Επαγγελίας, δηλαδή Επαγγελία, στο μέρος που τους είχε τάξει ο Θεός, για να ζήσουν ευτυχισμένοι. Ο Μωυσής τους πήρε από εκεί και τους πήρε τη σκλαβιά και τους πήγε στην ελευθερία. Τώρα λοιπόν, όταν διαβάσαν αυτό το βιβλίο που έγραψε ο Άγιος Ιωάννης, σηκώσαν τα χέρια ψηλά και είπαν «Αφού
Αυτός είναι ένας δεύτερος Μωυσής. Μας παίρνει μέσα από τη σκλαβιά των βαφών μας και μας οδηγεί λίγο-λίγο να φτάσουμε στον Παράδεισο. Και βέβαια μέχρι σήμερα οι σημερινοί ψυχολόγοι, διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, εντυπωσιάζονται από το πόσα πράγματα είχε συνειδητοποιήσει ένας άνθρωπος του 6ου-7ου αιώνα. Πόσες λεπτομέρειες περιγράφει, που πραγματικά κανείς δεν μπορεί να τις συνειδητοποιήσει. Εμείς, παράδειγμα, στα μοναστήρια, θεωρούμε καλό όταν έρθει ένας επισκέπτης να κατατρέξουμε, να του προσφέρουμε καφέ, να τον βοηθήσουμε, τι θέλει, να του ανοίξουμε την εκκλησία, να δείξουμε το καλό μας πρόσωπο. Έρχεται ο Άγιος και στην αντίστοιχη βαθμίδα και πέρα μου περιγράφει για την καινοδοξία. Ένα από τα μεγάλα πάθη του ανθρώπου, να πιστεύεις ότι πρέπει να έχεις την καλή γνώμη όλων των ανθρώπων. Όλοι να σε αγαπά, όλοι να λένε καλά λόγια για σένα. Αυτό είναι ψεύτικο, καινή δόξα, άδεια δόξα, μυαλό χωρίς ουσία. Λέει, πρόσεξε, γιατί όταν τρέχεις να προσφέρεις τους άλλους ανθρώπους, μπορεί να το κάνεις από καινοδοξία. Από μια λεπτομέρεια που δεν μπορεί κανείς να τη φανταστεί. Και πρέπει να το διαβάσεις στον Άγιο Ιωάννη, να το σκεφτείς καλά και να πεις, ναι βρε παιδάκι μου, γιατί τρέχω να δείξω ένα καλό πρόσωπο τη στιγμή που δεν το πιστεύω πραγματικά ή τη στιγμή που εντάξει, θα έρθει ο άνθρωπος, θα μπει στο κονταρί και του κάνουμε ένα καφέ. Αυτή η ιδιαίτερη θέληση μπορεί, λέει ο Άγιος Ιωάννης, μπορεί, ψάξει το μέσα σου, λέει, μπορεί να είσαι κοινόδοξος και να μην το έχεις καταλάβει. Και είναι σημαντικό να είσαι κοινόδοξος. Οι κοινόδοξοι δεν μπαίνουν στον Παράδεισο. Μα εγώ, Κύριε μου, θα πούμε, πήγαινα στην εκκλησία και άλλαγα και κερί και έριχνα περισσότερα λεφτά από όσα είχε το κερί. Και έδινα και στους φτωχούς και κοινωνούσα. Ναι, αλλά είσαι κοινόδοξος. Ο κοινόδοξος μες στον Παράδεισο δεν έχει που να σταθεί. Δεν το χωράει ο τόπος του Παραδείσου. Άρα πρέπει και την κοινοδοξία σου να παλέψεις. Βεβαίως, για να πούμε τι γράφει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος σε όλα τα βήματα, θα ήθελε πολλές ομιλίες, ίσως και χρόνια να μιλήσουμε. Γιατί σας λέω είναι λεπτομέρειες, οι οποίες είναι πάρα πολλές. Αλλά έτσι, αν προλάβουμε λίγο από τον χρόνο, μια ενδεικτική αναφορά στα βήματα που λέει ο Άγιος, μία λέξη το καθένα, να προλάβουμε να δούμε τι πρέπει να περπατήσουμε. Κι αν εσείς ποτέ έχετε χρόνο, θα πάρετε αυτό το βιβλίο, θα το μελετήσετε και θα δείτε ποια λάθη κάνετε. Γιατί αυτός είναι ο λόγος, να αξιολογήσουμε τον εαυτό μας, όχι να δούμε πόσο καλοί είμαστε. Όχι, πράγμα. Άμα είμαστε καλοί, θα το πει ο Θεός τον πράγμα και τελείωσε η δουλειά. Αλλά τι λάθη κάνω και από τι μπορεί να χάσω τον Παράδεισο. Γιατί πραγματικά, αν κερδίσω όλο τον κόσμο, χάσω όμως τον Παράδεισο, λέει ο ίδιος ο Χριστός, δεν ωφελήθηκα σε τίποτα. Όταν ξεκινάει, λέει ο Άγιος Ιωάννης, έναν αγώνα ένας άνθρωπος, το πρώτο πράγμα είναι να αφήσει όλα όσα έχει κατά νου. Παράδειγμα, όταν μπαίνω μέσα για να παλέψω σε μία παλέστα με τον αντίπαλό μου, το μυαλό μου δεν μπορεί να είναι στα χωράφια μου, δεν μπορεί να είναι στα περιουσιακά μου στοιχεία, δεν μπορεί να είναι στο τι θα κάνω αύριο ή μεθαύριο, αλλά εκείνη την ώρα πρέπει να συγκεντρωθώ, να οπλιστώ με πολλή υπομονή και επιμονή και να πάω να παλέψω. Έτσι και στην πνευματική ζωή, το πρώτο στάδιο για να ξεκινήσει ένας άνθρωπος είναι η αποταγή. Το ακούμε στη βάφτιση. Αποτάσσεσαι το σατανά. Αποτάσσομαι. Η λέξη είναι γνωστή. Αποταγή λοιπόν είναι να ξεκινήσω και να ξεκαθαρίσω τι πρέπει να αφήσω πίσω μου. Ένας άνθρωπος που ξεκινάει την πνευματική ζωή δεν μπορεί να πει ότι εντάξει, θα κλέβω στη ζυγαριά λίγο, αλλά εγώ θα συνεχίζω να κάνω πνευματική ζωή. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πρέπει να αποταχθείς πρώτα τη διδασκαλία του διαβόλου και μετά να μπει σε αυτόν τον αγώνα.
και ότι ελπίζεις ότι ο Θεός κάνει κουμάντο στη ζωή σου. Ας τον Θεό να δείξει το θέλημά Του. Μην προσπαθείς εσύ για τη ζωή σου. Όχι να τα παρατήσεις και να μην δουλεύεις. Όχι τέτοιο πράγμα. Αυτά που πρέπει να κάνεις θα τα κάνεις, αλλά μην κάνεις τα παραπανήσια που ίσως να μην σου χρειάζονται. Αλλά άσε τις επιλογές να τις κάνει ο Θεός. Ένας άνθρωπος θέλει να παντρευτεί και κάθε μέρα βγαίνει με μία κουπέλα και την τσεκάρει και την κάνει και την δείχνει. Κάνε την προσευχή σου και πες, Θεέ μου, φέρε μου εσύ τον άνθρωπο που χρειάζομαι μπροστά μου. Αυτό είναι απροσπάθεια. Και η απροσπάθεια είναι μία πολύ μεγάλη ένδειξη ότι πιστεύω στο Θεό. Είναι ένας πολύ μεγάλος αγώνας, τον οποίο δεν μπορούμε να το κάνουμε εύκολα. Πιστέψτε με, όσα χρόνια και να είσαι μέσα στην Εκκλησία, προσπαθείς συνεχώς να βρεις τρόπους να ελιχθείς. Έρχεται όμως ο Χριστός και λέει, όταν σας οδηγήσουν στα δικαστήρια, εγώ αν πάω σε ένα δικαστήριο, θα προσπαθήσω να βρω ανθρώπους να πιάσω τους δικαστές, θα προσπαθήσω να πληρώσω μάρτυρες, θα κάνω τόσα πράγματα. Και λέει ο Χριστός, όταν σε οδηγήσουν στο δικαστήριο, περίπτωση απροσπάθειας, μη προμελετάνε τι απολογηθεί, ούτε καν να προετοιμαστείς για το τι θα πεις στο δικαστήριο. Τίποτα δεν θα κάνεις από αυτά τα πράγματα. Γιατί θα τα αφήσεις όλα στα χέρια του Θεού και ο Θεός εκείνη τη στιγμή θα σε καθοδηγήσει να πεις τα σωστά. Αν ελπίζεις και πιστεύεις στον Θεό. Αφού λοιπόν ελπίζεις και πιστεύεις στον Θεό, μπορείς να περάσεις στο τρίτο στάδιο. Το τρίτο στάδιο είναι η ξενιτεία. Να αρχίσεις να αισθάνεσαι ξένος. Ξέρετε, έχω έναν ανιψιό ο οποίος ήταν στον πρωταθλητισμό στην Άρση Βαρών και ήταν έγκλειστος σε ένα γυμναστήριο της Αθήνας που προετοίμαζε το κράτος να πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες και όταν έβγαινε με άδεια να πάει στο σπίτι του, τον έβλεπα πολύ ξεκάθαρο ότι αισθανόταν ξένος εντελώς. Δεν μπορούσε να φάει τα φαγητά που έπρεπε να φάει, γιατί ήταν συνηθισμένος από τη σκληρή προετοιμασία να τρώει άλλα φαγητά και δεν έβλεπε την ώρα να φύγει από το πατρικό του σπίτι, να πάει ξανά εκεί πέρα που ήταν Χριστός για να συνεχίσει τον αγώνα του. Φανταστείτε έναν μοναχό ή έναν χριστιανό απλό, ο οποίος έχει από πίσω τη μαμά του και του λέει συνέχεια, έλα βρε παιδάκι μου, πόσο θα αντέξεις χωρίς κρέας τώρα τη Σαρακοστή, φάει λίγο κρεατάκι, δεν πειράζει. Πρέπει να αισθανθείς ξένος με οποιονδήποτε σου κόβει την πνευματική σου ζωή. Καμιά φορά στα μοναστήρια ασχολούνται οι μοναχοί, ξεκόβουν τις σχέσεις τους με τους συγγενείς τους. Λένε, το πρώτο καιρό δεν θέλω να δω τη μάνα μου και τον πατέρα μου. Και παρεξηγείται αυτό το πράγμα. Είναι όμως αυτή η κατάσταση. Γιατί έρχονται οι γονείς, ξέρετε, το ζούμε. Έρχονται οι γονείς, αχ, πώς αδυνάτησες να φάει λίγο παραπάνω και αχ, κουράζεσαι πολύ και αχ. Λοιπόν, μα γι' αυτό πήγε στο μοναστήρι ένας άνθρωπος ή ένας λαϊκός, γι' αυτό ξεκινάει το πνευματικό του αγώνα, για να ευαρεστήσει το Θεό. Είναι δυνατόν να κάθεται και να ακούει τον κάθε ένα ο οποίος προσπαθεί να του ανακόψει τον αγώνα. Φανταστείτε ότι αυτό γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις και σε εμάς και στους λαϊκούς ανθρώπους. Η Αγία Χρυσή, παράδειγμα, στην Έδεσα, την ήθελε ένας Τούρκος. 1700 περιπότητα. Λοιπόν, νεομάρχης. Την ήθελε ένας Τούρκος. Πασάς. Και αυτή είπε ότι εγώ με μουσουλμάνο δεν παντρεύομαι. Εγώ θα αφιερωθώ και θα μείνω αγνή για το χατήρι του Χριστού. Λύσαξε ο Πασάς, την έβαλε στη φυλακή και άρχισε να τη βασανίζει. Και πάλι οι γονείς της. Έλα με κορίτσι μου, παντρέψου το τώρα και εμείς το ωφεληθούμε και εσύ θα ζήσεις και θα είσαι καλά. Βλέπετε πόσο οι οικιακοί μας, οι άνθρωποι της οικίας μας, γίνονται εχθροί μας. Το έχει προβλέψει ο Χριστός και έχει πει οι εχθροί αυτού, οι οικιακοί αυτού. Εχθροί της πνευματικής μας κατάστασης είναι πολλές φορές οι πολύ δικοί μας άνθρωποι και θα το δείτε. Γονείς, να μην
ήταν τα παιδιά τους, να μην κουραστούν, να μην πάνε στην εκκλησία την Κυριακή το πρωί και κουραστούν. Εμψογλέπει όμως τον αφήνει να ξενυχτήσει. Στην εκκλησία είναι το πρόβλημα. Άρα η ξενιτεία για έναν άνθρωπο που θέλει να αγωνιστεί είναι σπουδαία. Να πει μάνα, μέχρι εκεί είναι η εμβέλειά σου. Μέχρι εκεί μπορεί να μου μιλήσει. Γι' αυτό το θέμα, αν θα νηστέψω ή όχι, αν θα πάω στην εκκλησία ή όχι, είναι θέμα ξενιτείας και έχω ευλογή από το Θεό να σε αρνηθώ σε αυτά που λες. Ξεκόβει ένας άνθρωπος από το περιβάλλον του. Πρέπει να ενταχθεί σε ένα άλλο περιβάλλον. Πρέπει να μπει κάτω από κάποιους κανόνες και νόμους. Επομένως, πηγαίνει στο τέταρτο σκαλοπάτι, το οποίο μας λέει ο Άγιος Ιωάννης είναι η υπακοή. Και όλοι οφείλουμε να είμαστε κάτω από υπακοή. Είτε από τον πνευματικό μας πατέρα, ακούμε τι μας λέει. Δεν είναι μονάχα θα κοινωνήσετε, θα κοινωνήσετε. Μας πει κάνε έτσι, κάνε αλλιώς. Κάνε τέτοια προσευχή, μην κάνεις αυτό το πράγμα, μην κάνεις άλλο πράγμα. Αλλά και μια γενική υπακοή στην Εκκλησία. Είμαστε μέσα στην Εκκλησία και ακολουθούμε τους νόμους της Εκκλησίας. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να είναι ξεκάρφωτος και να ό,τι του έρχεται στο μυαλό αυτά να πιστεύει και να λέει όχι. Δεν έχεις δικιά σου γνώμη. Έχεις τη γνώμη της Εκκλησίας, τη γνώμη των Πατέρων. Οπότε εκεί η υπακοή θεωρείται απαραίτητη. Τότε μπορείς να προχωρήσεις στο πέμπτο στάδιο, το οποίο είναι το στάδιο της μετάνοιας. Να μετανιώσεις πραγματικά για όσα γκάφες έκανες στη ζωή σου. Πολλές φορές άνθρωποι λένε έκανα έκπτωση, τι να κάνω, εκείνα τα χρόνια ήταν δύσκολο, έκανα έκπτωση. Όμως η έκπτωση είναι ένας φόνος, είναι ένα μεγάλο αμάρτημα. Η πορνεία, τι να κάνουμε, είχαμε προγαμιές σχέσεις πάντα πριν παντρευτούμε με τον άντρα, με τη γυναίκα, είχαμε προγαμιές σχέσεις. Είναι ένα πράγμα το οποίο έθλιψε το Θεό. Και εσύ πρέπει να ζητήσεις συγγνώμη από τον Θεό μέσω της μετάνοιας. Εκεί άμα διαβάσουμε στον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος που λέει το κεφάλαιο εκείνο, βλέπετε πόσο μεγάλο είναι το βιβλίο, φανταστείτε πόσα πράγματα γράφει, θα δούμε φοβερές καταστάσεις μετανοίας. Περιγράφει ανθρώπους οι οποίοι αποξενώνονταν από τον κόσμο και πηγαίναν σε έλλειμμα μέρη, δεν σήκωναν το κεφάλι τους ποτέ στον ουρανό, ήταν πάντα σκεφτοί, έκλαιγαν και αναστέναζαν και έλεγαν «Θεέ μου, συγχώρεσέ με για αυτό που έκανα. Σε παρακαλώ, δώσ' μου τη δυνατότητα να μπω στον παράδεισο». Και αυτό το λέγανε από το μεγάλο τους άγχος, τη μεγάλη τους θλίψη, γιατί σαν άνθρωποι υπέπεσαν σε σφάλματα ίσως όχι τόσο μεγάλα, αλλά σε σφάλματα που στεναχώρησαν τον Θεό. Διέκοψαν τη σχέση μας με τον Θεό. Και η μετάνοια είναι απαραίτητη και υποχρεωτική στην πνευματική μας ζωή. Μετά λέει ο Άγιος Ιωάννης, πρέπει ο άνθρωπος να αρχίσει να σκέφτεται το θάνατο. Να σκέφτεται πόσο ο άνθρωπος ο ίδιος είναι μέσα στον τάφο. Και όταν αρχίσουμε και σκεφτόμαστε το θάνατό μας, τότε διορθώνουμε πολλά πράγματα. Παράδειγμα, είμαστε μαλωμένοι. Και λέμε δεν θα ξαναμιλήσουμε με αυτόν τον άνθρωπο ποτέ. Αν σκεφτούμε ότι θα είμαστε πεθαμένοι, να τώρα είμαστε μέσα στο φέρετρο και τα χέρια μας είναι δεμένα, και ο κόσμος κλαίει γύρω μας και έχουμε λουλούδια πάνω μας. Αν σκεφτούμε αυτή την εικόνα, έρχεσαι και λες, μωρέ, αξίζει τον κόπο να μην μιλάω με τον άλλον. Αξίζει τον κόπο να είμαι τόσο κακιωμένος. Και αλλάζεις γνώμη. Όπως και στα σαρκικά. Περιγράφει ένα παράδειγμα ότι κάποιος καλόγερος είχε πολύ έντονη διάθεση, σαρκική επιθυμία για μια γυναίκα, η οποία όμως νέα-νέα πέθανε. Αυτός όμως δεν μπορούσε να το ξεπεράσει αυτό μέσα στο μυαλό του. Και έλεγε, πω, τι φοβερό, αισθανόταν ορμή από το διάβολο για επιθυμία, έστω και για αυτή τη γυναίκα που είχε πεθάνει. Εκείνη την εποχή τους νεκρούς τους στάβανε σε τάφους που ήταν σαν δωμάτια. Οπότε πήγε το βράδυ, άνοιξε την είσοδο του τάφου, και μπήκε μέσα. Κάθισε εκεί και έβλεπε την πεθαμένη. Και την έβλεπε και τις επόμενες ημέρες, όπου άρχισε να βγάζει δυσοδεία και βγαίναν και τα σκουλίκια και τρώγαν το κρέας της. Και καθόταν εκεί πέρα ο καλόγερος και έβλεπε και έλεγε
αισθήματα που είχε. Όταν ένας άνθρωπος σκέφτεται το θάνατό του, κλαίει, στεναχωριέται. Δεν είναι ευχάριστο θέαμα. Και μάλιστα αν το καθίσουμε και το σκεφτούμε πολύ πολύ έντονα μέσα στο μυαλό μας το θάνατό μας πώς θα είναι, τότε πραγματικά θα στεναχωρηθούμε πολύ. Έρχεται ο Άγιος και λέει, ωραία, τώρα είναι η ευκαιρία να πας στο επόμενο βήμα της πνευματικής ζωής. Να αρχίσεις να χαίρεσαι πενθώντας. Λέει κάτι οξύμορο. Να χαίρεσαι πενθώντας, με αυτός που πενθεί λυπάται. Περιγράφει μια κατάσταση που είναι πολύ γνωστή στην Εκκλησία και λέγεται χαρμολύπη. Χαρμολύπη. Θα δείτε στην κηδεία όλα τα λόγια που λέμε, όλες οι ψαλμωδίες είναι πολύ χαρούμενες. Τα ευλογητάρια, ευλογητός η Κύριε, σχεδόν χορεύουν όταν τα λένε. Στο γάμο είναι όλα διάβαστα. Πολύ λίγα γύψαλμα. Στην κηδεία όμως είναι χαρούμενα τα γράμματα. Γιατί πιστεύουμε ότι ναι, μεν σε αυτή τη ζωή έχουμε πολύ θλίψη, αλλά μέσα μας η ελπίδα ότι θα συναντήσουμε τον Θεό και θα τα αποκαταστήσει όλα, μας γεμίζει με χαρά. Επομένως, αυτό που αισθανόμαστε μέσα στην καρδιά μας, μια χαρά, μια λύπη, λέγεται χαρμολύπη. Και γι' αυτό ο Άγιος το περιγράφει σαν χαροποιό πένθος. Ναι, μεν πενθείς γιατί θα πεθάνεις. Πενθείς γιατί είσαι αμαρτωλός και δεν μπορείς να μπεις στον παράδεισο. Αλλά μέσα σου υπάρχει και αυτή η ανάταση ότι τελικά ο Θεός θα σε συγχωρέσει και τελικά ο Θεός θα μπορέσει, θα θελήσει να σε βάλει στον παράδεισο. Όταν πια ο άνθρωπος δει το θάνατό του, αποκτήσει την ελπίδα ότι δεν υπάρχει περίπτωση, θα βρει τρόπο ο Θεός να το βάλει στον παράδεισο, τότε φτάνει στο σημείο να μην ευριάζει με τίποτα. Να μην τον ενδιαφέρει τίποτα από αυτή τη ζωή, ούτε να εκνευρίζεται για τίποτα. Επίπεδο πολύ υψηλό. Κάποτε λέει δύο καλόγεροι, αποφάσισαν να δουν πώς μαλώνουν οι άνθρωποι. Γιατί μαλώνουν, ρε παιδάκι μου, οι άνθρωποι. Να λέει γιατί ο καθένας θέλει κάτι για δικό του και μαλώνουν μεταξύ τους. Θα το δοκιμάσουμε κι εμείς να γράφουμε εμπειρία, λέει οι καλόγεροι, οι οποίοι είχαν αγιάσει να φτάσει σε αυτό το μέτρο. Είχαν αοργησία. Δεν ευρίαζαν με τίποτα. Δεν μπορούσαν να τους πειράξει με τίποτα. Η καρδιά τους ήταν ολοκάθαρη σαν τα παιδάκια. Βάζουν έναν τούμπο στη μέση και λένε ο καθένας, τώρα θα λένε ότι αυτό είναι δικό μου. Λέει ο πρώτος, είναι δικό μου. Λέει ο δεύτερος, όχι είναι δικό μου. Λέει ο τρίτος, όχι είναι δικό μου. Λέει ο τέταρτος, έκανα πάνω. Δεν μπόρεσα να μαλώσω. Γιατί είχαν φτάσει σε αυτό το επίπεδο της αοργησίας. Να μην οργίζονται με τίποτα. Τώρα αρχίζουν οι μεγάλοι αγώνες. Να μην έχω μνησικακία, το ένα το βήμα. Να κάτσω εκεί πέρα και να ζοριστώ, να μην θυμάμαι ποτέ το κακό που μου έκανε ο άλλος. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές μπορεί να φτάσω και στο επίπεδο να μην οργίζομαι και να είμαι καλά, αλλά μέσα στο μυαλό μου να έχω αυτούς που με πικράνουν, αυτούς που μου κάναν κακό. Και το μυαλό μου να τριβιλίζεται εκεί πέρα και να γυρίζει εκεί πέρα. Ναι, σου λέει το μυαλό σου πρέπει να είναι καθαρό. Πρέπει να φτάσει να αγαπήσει τον Θεό. Πρέπει να ξεπεράσει την μνήμη τη κακία που έχει μέσα σου. Σε πειράξει, θα σου κάνω κακό. Θα το ξεχάσει. Άρα πρέπει να μην μνησικακεί. Και αφού αγωνιστεί πολύ και το ξεπεράσει και αυτό, θα πα στο δέκατο βήμα. Το οποίο είναι να μην καταλαλείς, να μην ανοίγεις το στόμα σου, να πεις κάτι κακό για άλλον αδελφό σου. Ξέρετε, εμείς που πάμε στην εξομολόγηση και λένε δεν έκλεψα, δεν σκότωσα, πόσο καταλάλλοι είμαστε. Να πω ένα παράδειγμα. Ποιος βλέπει ειδήσεις και δεν βρίζει τους πολιτικούς. Είμαστε όμως καταλάβουμε, μιλάμε κατά του άλλου, λαλούμε κατά του άλλου. Επομένως, δεν αφήνουμε χώρο και περιθώριο στην καρδιά μας να αγαπήσουμε, γιατί αυτός που αγαπάει, αν αγαπάς παράδειγμα πολύ το παιδί σου και κακό να σου κάνει το παιδί σου, εσύ το αγαπάς, συνεχίζεις και το αγαπάς.
Επομένως, αν θέλαμε να φτάσουμε στην τέλεια αγάπη που οδηγεί στο Θεό, τότε ακόμα και τους πολιτικούς που μας κάνουν κακό με τις επιλογές τους, εμείς θα τους αγαπούσαμε. Θα είχαμε αφήσει στην καρδιά μας περιθώριο να αγαπούμε. Θα μου πείτε, μας φαίνεται παράλογο, και για μένα παράλογο φαίνεται. Όμως, η λογική του Θεού είναι υπερλογική. Είναι διαφορετική. Δεν είναι σαν τη δική μας την ανθρώπινη λογική που θέλουμε αυτά τα πράγματα αυτής της γης. Μήπως και αν κάνουν τις χειρότερες επιλογές οι πολιτικοί, και αν ακόμα μας πάρουν και μας ρίξουν στις φυλακές, και αν ακόμη μας κόψουν κομμάτια, στο τέλος δεν θα πάμε στον παράδεισο και εκεί θα κατασταθούν όλα και θα ζούμε ευτυχισμένοι κοντά στο Θεό? Αν το πίστευα αυτό, καθόλου δεν θα με ενδιαφέραν οι επιλογές των πολιτικών και καθόλου δεν θα καταλαλούσα. Πολύ δε περισσότερο να καταλαλώ τον αδερφό μου, το γείτονά μου, το συγγενή μου, τον άντρα μου. Ξέρετε πόσες φορές μέσα στην εξομολόγηση ο άνθρωπος πέφτει σε αυτό το φρουτό σφάλμα, έρχεται και αντί να πει τις δικές του αμαρτίες, καταλαλεί εναντίον των πεθερικών, του συντρόφου, του συμβίου, πάντων των παιδιών του. Καταλαλεί και ο πνευματικός τρίβει τα μάτια του και λέει: αυτός ο άνθρωπος τώρα ήρθε να εξομολογηθεί και πέφτει σε αμαρτίες. Είναι αυτό που είπαμε και την άλλη φορά, που είπε ο γέροντας Πορφύριος ο Νοξοκαλυμπίτης. Εξομολογήθηκε μία και έλεγε για την πεθερά της και λέει: πολύ ωραία, το τρίωσε. Φέρε μου την πεθερά σου να τη διαβάσω μια συγχωρητική ευχή. Γιατί είχε πει όλα τα της πεθεράς. Ο χρόνος δεν θα μας αφήσει να τα πούμε όλα, αλλά και τώρα με ευθεία τους. Και όταν ένας άνθρωπος ξεπεράσει τα επόμενα πάθη, την πονηλογία, αγαπήσει τη σιωπή, το ψέμα να σταματήσει να λέει, την ακηδεία να μην τεμπελιάζει για όσα είναι πνευματικά, την γαστριμαργία, την οποία τη θεωρεί δέσποινα. Έτσι τη λέει μέσα ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, δέσποινα, θα πει δεσποτίνα. Δηλαδή, αυτός που σε εξουσιάζει, εξουσιάστε τη λέει τη δουλειά. Αυτή η δέσποινα, η άτιμη λέει, μονάχα η πλάκα του τάφου μπορεί λέει να την καλύψει. Γιατί το στομάχι μας μας κάνει πάρα πολλές φορές κομμάτι. Και βεβαίως η γαστριμαργία είναι μάρδο την γαστέρα, δηλαδή αναπαύω την κοιλιά, θέλω να φάω πολύ. Είναι όμως συνυφασμένη με τα δαιμόνια της λεμαργίας. Ένας άνθρωπος δεν τρώει πολύ, αλλά θέλει επιλογή. Εγώ θα φάω λίγο, αλλά θέλω γαριδούλες την Σαρακοστή. Εμάς μα θέλεις γαριδούλες, δεν κάνεις άσκηση. Οι αστακώνε με επιτρέπονται, αλλά δεν είναι και άσκηση πολύ. Είναι μια γιορτή, εντάξει θα το κάνεις, αλλά όχι ότι μόνο με αυτά μπορώ να αναπαυτώ. Τότε είσαι λέμαργος. Μπορεί να μην είσαι γαστρίμαργος, θα μην τρώσει πολύ, αλλά είσαι λέμαργος, θες εκλεκτές τροφές. Μετά θα μας μιλήσει ο Άγιος για την αγανία, το επόμενο στάδιο, να αρχίζεις να καθαρίζεις από τους αρχικούς λογισμούς, γιατί τα πάθη της σαρκός λέγονται υπογάστρια. Αυτά που είναι κάτω από την κοιλιά, από την γαστέρα. Και βεβαίως τα γεννητικά όργανα είναι όντως κάτω από την γαστέρα. Όμως υποκινούνται πολύ από την τροφή. Αν ένας άνθρωπος έχει πολύ λιτή τροφή, τότε είναι σχεδόν βέβαιο ότι σωματικά δεν έχει αντοχές για να είναι πολύ φιλίδωμος. Αν ένας άνθρωπος όμως συνεχώς αναπαύει το στομάχι του, έχει και διάθεση για όλα τα υπόλοιπα. Θα προσέξει ο άνθρωπος, μας λέει ο Άγιος Ιωάννης, να μην γίνει φιλάργυρος. Και αφού δεν γίνει και φιλάργυρος και κάνει αυτόν τον αγώνα, μετά θα προσέξει να μην γίνει ανέστητος. Ανέστητος, ναι, ανέστητος. Δηλαδή, να μην είναι αυτός ο οποίος αδιαφορεί για τον πόνο του άλλου. Γιατί ξέρετε, όταν κουραστούμε πολύ από την άσκηση, κάνουμε πολύ αγώνα και το βλέπω αυτό στους αθλητές, στους στρατιωτικούς, ύστερα ο άλλος που κουράζεται δεν τον καταλαβαίνουμε. Αφού εμείς έχουμε κουραστεί πολύ και έχουμε αντέξει, λέμε ότι δεν μας πειράζει για αυτόν και έχει τα αντίστοιχα παραδείγματα. Θα προσέξουμε τον ύπνο μας, να μην κοιμόμαστε πολύ, γιατί η ώρα του ύπνου είναι ώρα νεκρή. Μάλιστα προτείνεται στους μοναχούς να κοιμούνται μόνο μία ώρα το 24ωρο. Ίσα-ίσα για να ξεκουράζεται λίγο τα μάτια, το σώμα, αλλά και σε όλους τους χριστιανούς να αξιοποιούν τον χρόνο τους για προσευχή.
κουραστεί πολύ ήδη με τον αγώνα που έκανα και δηλιάζουν. Αλλά λέει ότι αυτός που βλέπει μπροστά του τον νικητή, τον Χριστό, δεν έχει φόβο και ούτε δηλιάζει, αλλά συνεχίζει και ακολουθεί αυτόν τον αγώνα που ξεκίνησε. Στο τέλος θα μάθει να μην είναι κενόδοξος. Δηλαδή, αφού έγινε αδύνατος και ασκητικός και κατόρθωσε πολλά και έφτασε να αγρυπνεί, θα προσέξει να μην αρχίσει να το επιδεικνύει αυτό το πράγμα στους ανθρώπους. Γιατί ο κόσμος αρέσκεται στο να κενοδοξεί. Λέμε νηστεύω και το λέμε με καμάρι. Μα η νηστεία είναι το πιο φυσιολογικό πράγμα του κόσμου. Είναι εντολή της Εκκλησίας. Δεν το κάνουμε γιατί είμαστε σπουδαίοι. Είναι εντολή. Επομένως, γιατί να το κοκορευτώ σε μια ομιλία και σε μια παρέα. Νηστεύω και το λέμε έτσι με τρόπο που δείχνει κομπασμό. Και ύστερα αρχίζουν τα δύσκολα. Αρχίζει η περηφάνεια. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος είναι δυνατός πνευματικά και δεν πέφτει σε μεγάλες αμαρτίες, είναι πολύ δυνατόν να αισθάνεται ότι είναι και Άγιος. Οπότε υπερηφανεύει και σου λέει τώρα θα φτάνεις πολύ ψηλά. Τι είπαμε, στη σκάλα αν ανέβεις πολύ ψηλά πέφτεις και χτυπάς το κεφάλι σου άσχημα. Όντως, ψηλά ψηλά υπερηφανεύεσαι. Γι' αυτό και ο Άγιος Αντώνιος είπε ακόμη δεν σε νίκησα. Για να μην υπερηφανευτεί το είπε. Είχε τελειώσει ο αγώνας του, δεν θα έκανε άλλον αγώνα πόσο 2 λεπτά ακόμα θα ζούσε στη γη. Αλλά επειδή φοβόταν μήπως υπερηφανευτεί, αυτό το σκαλοπάτι φοβόταν, γι' αυτό είπε ότι ακόμη δεν σε νίκησα. Όταν ένας άνθρωπος υπερηφανευτεί, τότε τον εγκαταλείπει ο Θεός από μέσα του. Και τι γίνεται, αρχίζει και βλασφημεί. Μόλις μας αφήσει ο Θεός, αρχίζουν και βλασφημούν. Πολλοί άνθρωποι το εξομολογούνται αυτό που ξέρετε. Έρχονται και λένε, μέσα μου ακούω βρισχές για τον Χριστό και την Παναγία. Ή βλέπω τον Χριστό και την Παναγία γυμνούς. Ή σκέφτομαι σαρκικά για τον Χριστό και την Παναγία. Συμβαίνει. Δεν είναι δικό μας, είναι πόλεμος του διαβόλου. Λέει ο Άγιος Ιωάννης, πρέπει να το προσέξουμε. Πρέπει να το προσέξουμε, είναι αλήθεια, πρέπει να το προσέξουμε. Υπήρξε μία βλάσφημη μοναχή, η οποία πήγαινε στην εικόνα της Παναγίας μπροστά και έλεγε «Παρθένα εσύ, Παρθένα κι εγώ. Εσύ έκανες παιδί, εγώ δεν έκανα». Θεωρούσε τον εαυτό της ανώτερο της Παναγίας. Και είναι δυνατόν ένας άνθρωπος με τον πνευματικό αγώνα να ξεγελαστεί από τον διάβολο, να μπουν τέτοιοι λογισμοί στο μυαλό του και να χάσει το παιχνίδι. Τι σπουδαίο πράγμα να έχεις ένα βιβλίο που να στα λέει όλα αυτά και να σου λέει πρόσεχε, εδώ θα κάνεις λάθος. Πρόσεχε γιατί εδώ θα σε πολεμήσει αυτός ο διάβολος. Και μετά ένας άνθρωπος πρέπει να αγωνιστεί με αυτό. Είναι απλός, πράος, ταπεινός, να έχει διάκριση, να καταλαβαίνει πότε θα ενεργήσει έτσι ή αλλιώς, πότε θα μιλήσει, πότε δεν θα μιλήσει και στο τέλος να φτάσει να ησυχάσει, να μην ασχολείται με πολλά πράγματα, αλλά μονάχα με την προσευχούλα του, την επαφή του με τον Θεό. Και τότε θα δει μέσα του να μην κινείται κανένα πάθος, καμιά επιθυμία να μην υπάρχει. Θα έχει φτάσει στην ποθητή απάθεια. Όταν ένας άνθρωπος δεν αγαπάει τίποτα άλλο, ούτε το φαγητό, ούτε τα παιδιά του, ούτε τη γυναίκα του, όχι να μην τα αγαπάει, εννοείται να θέλει το κακό τους, να μην αισθάνεται ότι είναι κολλημένος σε αυτά τα πράγματα, τότε η καρδιά του είναι ελεύθερη. Και άμα η καρδιά μου ελευθερωθεί από αυτές τις επιθυμίες, αγαπώ τον Θεό. Έχω φτάσει στην τέλεια αγάπη. Εγώ δεν αγαπώ τον Θεό. Γιατί όταν θα κουραστώ και θα θέλω να κοιμηθώ και λειτουργία να έχει, δεν θα πω, αχ, πρέπει να δοξολογήσω τον Θεό, θα πω, κουράστηκα, πάω να κοιμηθώ. Τι δείχνω, αγαπάω περισσότερο τον εαυτό μου παρά τον Θεό. Ένας άνθρωπος που θα φτάσει να αγαπάει τον Θεό, δεν θα υπολογίσει ακόμη και αν είναι 2-24 ώρα ξύπνιος. Και θα πάει με όλη την καρδιά να δοξολογήσει τον Θεό. Και έτσι θα φτάσει στην τελειότητα.
της αγάπης, της ελπίδος και της πίστης, που είναι και το ζητούμενο. Ένας άνθρωπος θα κάνει όλα αυτά τα πράγματα για να φτάσει στην πνευματική τελειότητα. Βλέπετε, δεν είναι απλώς ο αγώνας μας. Και είναι κάτι που πρέπει να ένας άνθρωπος να το προσπαθήσει. Θα πείτε, οι απλοί άνθρωποι, τώρα εμείς αγράμματοι άνθρωποι πιθανόν, μπορούμε να ακολουθήσουμε όλες αυτές τις συμβουλές. Ό,τι πιάσουμε ο καθένας. Και αυτά τα πράγματα είναι απλά. Απλώς πρέπει να αφήσουμε κατά μέρος τον εγωισμό μας και να πιστέψουμε ότι αυτά που μας λέει ο Άγιος Ιωάννης είναι θεόπνευστα. Ακολουθώντας αυτές τις συμβουλές, ο άνθρωπος τουλάχιστον έχει μια περπατημένη οδό, έναν σίγουρο δρόμο για να πάει στο παράδεισο. Ξέρετε, είναι κουραστικά. Προχθές πέραμε μία εξαίρεση στη Ευρωβά και πήγαμε λουλούδια, εντάξει, πήγαμε πρώτα μία κοπέλα και πήγαμε. Κάναμε μάθημα, να απαγορεύεται. Δώστε μία εμείς ένα μικρό άτομο, εξαίρεση του χριστιανικού, δεν παρακολουθήσαμε τίποτα, απλώς πήγαμε, πήγαμε λίγο άτομο. Κάνω μια ερώτηση. Πάμε σε έναν πεθαμένο, ανάβουμε τα κεριά και δίνουμε συγχώρεση. Πόσο το δέχεται ο Θεός αυτό? Θα το δεχτεί ο Θεός. Γιατί ξέρετε, έχουν περιπτώσεις που μερικοί άνθρωποι βγαίνουν άνθρωποι. Και βγαίνουν άνθρωποι άνθρωποι από καλά. Καταλάσσεται με αυτό το παιδί και το παιδί τελειώνει. Ή αντίχησε ένας άνθρωπος τον άλλο και ο άλλος τον καταδιέται. Έχουν λοιπόν πολλές ευκαιρίες, πολλά περιστατικά τα οποία λένε ότι βγάζαν τον νεκρό σε κοινή θέα μετά από τα 3 χρόνια του πεθάνου. Τον βάζανε ξανά στην εκκλησία και περνούσαν όλοι οι χωριανοί και λέγανε Θεός χωρέστο, Θεός χωρέστο. Την ώρα που περνούσε αυτός που τον είχε καταλαστεί, γινόταν σκόνη το λείψανο. Έχουν καταγραφές δηλαδή αληθινά τα γεγονότα. Την ώρα που έλεγε Θεός χωρέστο, έδινε τη λύση ο Θεός και διαλύονταν το σώμα. Το έχω το πράγμα. Νομίζω ότι ο Θεός το δέχεται. Ούτε και εμένα. Ναι. Με φωνάξα σε ένα χωριό. Να μην πω πού είναι, δεν πειράζει. Όχι, δεν χρειάζεται. Ναι. Φωνάξα σε ένα χωριό να διαβάσω μια ευχή και κάποιον που δεν έχει λιώσει. Ναι. Λοιπόν, μόλις διάβασα την ευχή, πώς κάνει ένα κουμπαλό και σπάει, έκανε ένα παφ. Τελείωσε. Αυτό που δεν λέω. Μπροστά μου του. Όχι, που του κατατάσσω ουσιαστικά. Και 5 χρόνια έχω κλείσει να μην λιώσει. Μπορεί από τα φάρμακα. Μην το κατατάσσουν. Μπορεί από τα φάρμακα. Μπορεί από άλλα φάρμακα. Ο άνθρωπος που δεν λιώνει από κατά έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Είναι αγριεμένο στο πρόσωπό του και δείχνει ότι δυσφορεί. Δείχνει ότι είναι σε άσχημη κατάσταση. Υπάρχουν όμως και σώματα τα οποία δηλώσαν επειδή αυτή η ιδίω η καρκινοπαθή με τι ακτινοβούλε δυσκολεύεται το σώμα να λιώσει γιατί έχει υποστεί μια αλλίωση του όταν γίνονται χημειοθεραπείες στον οργανισμό. Το δέρμα σκληραίνεται και τρανσπηραίνεται. Οπότε πολύ δύσκολα διαλύονται μέσα στο χώμα. Αν είναι άγιος, έχουμε άλλη κατάσταση. Εμποδιάζει ο άνθρωπος. Εμποδιάζει και συνήθως το χρώμα του δέρματος είναι λευκό. Έτσι. Αυτά τα ξεκαθαρίζει ο Θεός. Αυτά τα πάρουμε εδώ, οι σουλίδες και τέτοια. Πολλές φορές και το χώμα πρέπει. Και το χώμα, η υγρασία. Δεν είναι πάντα δείγμα. Ανοίξανε, δεν έλυσε καθόλου. Αυτό και ήταν αγαπητοί. Ήταν μακάρι στο πνεύμα, δεν ήταν. Δεν υπήρχε περίπτωση. Ήστερα είναι κι άλλο. Φωνάζω συνέχεια, αλλά κανένα δεν έχει. Έχουν τσιμέντα κάτω. Κάτω τσιμέντο. Από πάνω το μάρμαρο, πού να λιώσει. Πού να λιώσει. Σα έχω πει τόσε φορέ. Βάλτε από πάνω έτσι κομματάκι και αυτό να πάει η βροχή μέσα. Αν δεν μα το επιβάλλουν. Ποιος το επιβάλλει? Κανένα. Έτσι πρέπει να γίνει. Για να τις καθαρίσουμε. Ξέρουμε ποιος είναι συνήθως, γνωρίζουμε ποιος είναι νεκρός από τέτοια, είναι άνετος από τέτοια κατάσταση από κατάρα. Και μάλιστα υπάρχουν ευχές ειδικές, ο πατήρ Γιώργος ξέρει. Υπάρχουν ειδικές ευχές που διαβάζουν οι ιερείς για να μπορέσει, όπως έγινε αυτό το θαύμα, όπως το πραγματικό θαύμα, συγκλονιστικό. Έχω ακούσει και εγώ πολλές ιστορίες, τώρα τους παγιώρια τα ακούω για να ταιριάζω. Μα και περισσότερες φορές δεν ξέρετε τι γίνεται. Όταν θέλετε να βγάλετε κάποιον, το λέω, όταν θέλετε να βγάλετε κάποιον, φωνάξτε με να διαβάσω την ευχή εκεί και μετά βγάλετε το.
ξέρει τι είναι μέσα. Οι δύο που μάλωναν, μία-δύο μέτρα διαφορά, πιάστηκαν στα χέρια. Πέρασε και ένα καλό γερό, σχόλησε. Γιατί μάλλον να με παίρνει το μέρο, τον παίρνει το μέρο. Σταματήστε λίγο, θα ρωτήσω. Έβαλε το αυτί στο χώμα, σηκώθηκε. Τι εσύ είπε το χώμα. Λέει, με είπε ότι δεν είμαι κανενό, ούτε το ενό ούτε το άλλο. Και οι δύο είναι δικοί μου. Το χώμα μα τρέχει. Έτσι, έτσι, έτσι. Πολύ ωραία. Γι' αυτό και να δείξω.